Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα τη θεματική με τις πολιτικές συζητήσεις. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα στην Κρήτη TV τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον πρόεδρο της Εθνικής Δημιουργίας. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ. Να ξεκινήσουμε λίγο με ένα απλό ερώτημα. Πώς προέκυψε ο συνασπισμός Εθνική Δημιουργία? Από τη Δημιουργία ξανά και τη Νέα Δεξιά που έχει πρόεδρο το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του συνασπισμού, ο Φαΐλος είναι ο αντιπρόεδρος. Καθίσατε λοιπόν, συμφωνήσατε σε κάποιες βασικές προγραμματικές αρχές. Ναι, ναι, όχι τώρα, πριν 2,5 χρόνια. Σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε... το 19 εκεί. Ναι. Και έχουμε μια άριστη συνεργασία. Είναι ένα υπόδειγμα του πώς όταν συγκλίνεις με κάποιους ανθρώπους στις θέσεις, στις αρχές, στις αξίες, στις απόψεις, μπορείς και να συνεργάζεις. Σε όλα. Σε όλα, βέβαια. Θα ρωτήσω τον τηλεθεατής, ιδεολογικά ποιους χώρους επιθυμείτε να εκφράσετε? Αυτό είναι ένα ντεμοντέ ερώτημα. Δηλαδή θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του 21ου αιώνα με εργαλεία του 21ου αιώνα. Ποιο ήταν το όνομα του κόμματος? Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι... Το συνειδητή του κόμματος ποιο ήταν, αν δεν κάνω λάθος? Νέα Δεξιά δεν ήταν? Ναι. Ναι, εκεί αναφέρομαι. Δεν είναι ντεμοντέ από τη στιγμή που συνεργαστήκατε με κάποιον που είχε όνομα Νέα Δεξιά? Ωραία, ας πούμε λοιπόν ότι εκφράζουμε τον φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό πατριωτισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σύγχρονη απάντηση. Πρέπει να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει φιλελεύθερος πατριωτικός? Γιατί το πατριωτικό σε κάποιους... Πάμε να το εξειδικεύσουμε. Ας πούμε σχετίζεται με γραφικότητες, με διάφορους εθνοκάπηλους. Εμείς θέλουμε η χώρα να είναι δυνατή στο σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή πρέπει να είναι παραγωγική. Και για να είναι μια χώρα παραγωγική, πρέπει να εφαρμόσει δομικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τις έκανε, μολονότι τις εξήγηλε, και η αριστερά δεν τις θέλει γιατί ονειρεύεται το παγκόσμιο προλεταριάτο. Δομικές μεταρρυθμίσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Φυσικά εντός. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει. Ναι, εντός της Ευρώπης, διότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Μολονότι, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε για την Ευρώπη, είναι τεράστιο κεφάλαιο, γιατί έχει του κόσμου τα προβλήματα και δεν περπατάει καλά αυτό το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Πλην όμως εκεί ανήκουμε και είναι καλύτερα να είμαστε εκεί παρά να είμαστε μόνοι μας ή να ψάχνουμε να βρούμε, όπως κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σχηματισμούς περίεργους, ξέρω εγώ, τριτοκοσμικούς. Αυτό είναι, ανήκει στο παρελθόν. Είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη, δεν είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη, αλλά απέχουμε πολύ από το να έχουμε ένα δυτικό κράτος ευρωπαϊκού τύπου. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα Οθωμανοσοβιετικό μοντέλο που μισεί το επιχειρήν, μισεί τους πετυχημένους, διώχνει τα καλύτερα παιδιά της στο εξωτερικό, γιατί νομίζει ότι η πατέντα που λειτουργεί, και λειτουργεί προς άγραν ψήφο βεβαίως, είναι να μοιράζω επιδόματα και πας σε ευπαθείς, σε ευάλωτους, σε απαθείς, σε οτιδήποτε, και να υπερφορολογώ την παραγωγική οικονομία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δίνονται επιδόματα το 2023 σε απαθείς? Και αν είναι, ποια είναι αυτά? Δίνονται πολλά επιδόματα. Ναι. Και ποιες κατηγορίες είναι αυτές? Και αυτό δημιουργεί δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος στους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν. Ας πούμε, το να χαρακτηρίζεται κάποιος ως ευπαθής και ευάλωτος... Ναι, έχει να κάνει με τα εισοδηματικά του κριτήρια. Λόγω της ράτσας του, λόγω της φυλής του. Επίσης, αν κάποιος είναι υγιής... Τι εννοείται ράτσα, δεν καταλαβαίνω. Εννοώ αν κάποιος ανήκει στη φυλή των Ρωμά, ας πούμε, την οποία κάπως αλλιώς τη λέγαμε παλιότερα. Ή αν κάποιος είναι υγιέστατος και παίρνει απλώς επίδομα επειδή είναι άνεργος. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι να βρεις κάποιον να θέλει να εργαστεί. Διότι όταν τα επιδόματα περίπου ισοφαρίζουν έναν μικρό μισθό και κάνει και μερικά μεροκάματα μαύρα, δεν έχει κανένα κίνητρο να εργαστεί. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε τη μαύρη εργασία και με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτή τη διαδικασία. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν φτάνουν ποτέ σε κάθε Έλληνα. Να σας πω την πρότασή μας, ας πούμε, για την αλλαγή του φορολογικού συστήματος και να τη συγκρίνεται με αυτό που προτείναν τα άλλα κόμματα κάθε φορά που λένε θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Τι θα πει θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή? Θα στείλεις κάποιον του δώσεις στο σπίτι μου να δεις τι θα συνεννοηθώ με τον υδραυλικό? Για πείτε μας, πάμε να εξειδικεύσουμε. 15% γραμμικός φόρος flat tax. 15% ΦΠΑ και 9% σαΐδη πρώτης ανάγκης. Όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Έτσι εξαφανίζεται την άλλη μέρα η φοροδιαφυγή, διότι καθίσταται ασύμφορη. Σήμερα το κράτος σου λέει
Ξέρω ότι πλήρωσες ΦΠΑ 24%, διότι σου τα πήρα αυτά τα χρήματα, άρα ξέρω ότι έχουν φύγει από την τσέπη σου, αλλά εγώ αυτό το ποσό δεν το αναγνωρίζω και σε ξαναφορολογώ. Και βέβαια σε φορολογώ και τρίτη φορά, γιατί υπάρχουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόροι πολυτελείας, το ΦΠΑ πάνω στους φόρους, παγκόσμια ελληνική πατάντα και αυτή, με αποτέλεσμα ο πολίτης να επιβαρύνεται όχι με 44%, αλλά με 80% τελικά. Εμείς λέμε ότι και για φυσικά και νομικά πρόσωπα όλα τα έσοδα θα μπαίνουν σε ένα κουβά. Σκεφτείτε μια οικογένεια η οποία έχει, ξέρω εγώ, 20.000 ευρώ εισόδημα. Αν ξοδέψει και τις 20, δεν θα πληρώσει καθόλου άμεσο φόρο. Αν ξοδέψει τις 10, θα πληρώσει για τις 10.000 1.500 με 15%. Υπάρχει κάποιο φορολογικό μοντέλο του εξωτερικού το οποίο επικροτείται? Ναι, αυτό το σύστημα που προτείνουμε εφαρμόστηκε, δηλαδή ο flat tax, ο γραμμικός φόρος, εφαρμόστηκε πρώτα στο Hong Kong. Το Hong Kong έγινε ένα από τα πιο πλούσια κράτη στον κόσμο σε σχέση με τους κατοίκους. Το εφάρμοσε επίσης ως δεύτερη στον κόσμο η Εστονία. Το έχουν εφαρμόσει καμιά τριανταριά κράτη μέχρι τώρα και διαβάσαμε ότι θα εφαρμοστεί και στην Ιταλία. Γιατί ο flat tax δεν παίρνει τα ίδια χρήματα από όλους. Παίρνει το ίδιο ποσοστό. Αναφορικά με το ελληνικό δημόσιο χρέος και τις υποχρεώσεις που έχουμε για τις επόμενες δεκαετίες, η άποψή σας ποια είναι? Είναι ότι είμαστε σε δυσμενέστερες συνθήκες από αυτές όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο χρωστούσαμε 320 δισεκατομμύρια και ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ ήταν 126%. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς χρωστούσαμε 400,3 δισεκατομμύρια με λόγο χρέος προς ΑΕΠ 178,2%. Σε λίγο θα αρχίσουμε να πληρώνουμε, μετά το 32 θα αρχίσουμε να πληρώνουμε και χρεολύσια, ενώ τώρα πληρώνουμε μόνο τους τόκους. Και εκμεταλλευόμαστε αυτή την περίοδο, ας πούμε, που υπάρχει λίγο χαλαρότητα στην Ευρώπη λόγω των απόνερων του κορονοϊού και λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Αλλά όταν σφίξει η δημοσιονομική πειθαρχία, η Ελλάδα θα πρέπει, ξαναλέω, να σκεφτεί πώς θα μεγαλώσει την πίτα. Βγάζουμε πολύ λίγα χρήματα ως χώρα σε σχέση με τις δυνατότητές μας. Ανάπτυξη και κρατισμός δεν συνδυάζονται, βεβαίως, έχετε δηλώσει. Βεβαίως. Και θέλω να σας ρωτήσω ποια θα πρέπει να είναι η διαχείριση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να κρίνονται κυρίως από τον πελάτη τους, που είναι ο πολίτης, αυτός που δέχεται τις υπηρεσίες. Παντού στον κόσμο υπάρχει αξιολόγηση, όχι όμως το ένα κομματόσκυλο να αξιολογεί το άλλο. Βάσει στόχων και βάσει επίτευξης. Αν, ας πούμε, είχε υιοθετηθεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, θα ήξερε ο επόπτης και θα ήξερε και ο πολίτης πού βρίσκεται η αίτησή του, η υπόθεσή του, και θα ήξερε κάποιος γιατί ο ένας υπάλληλος διεκπεριώνει 10 υποθέσεις τη βδομάδα και ο άλλος εκπεριώνει 2. Και θα γινόταν η σύγκριση. Ο καλός δημόσιος υπάλληλος, που υπάρχουν πολύ καλοί δημόσιοι υπάλληλοι στην παιδεία, στη δημόσια διοίκηση, παντού, θα πρέπει να αμείβεται περισσότερο, να έχει μπόνους βάσει στόχων. Γιατί σήμερα του δίνουν στην καλύτερη περίπτωση ένα χαρτί με μια κορδελίτσα το οποίο ονομάζουν έφημο μνεία. Αυτός όμως που δεν κάνει για τη δουλειά θα πρέπει να φεύγει. Αξιολόγηση χωρίς να απομακρύνεται ο κατάλληλος δεν υπήρξε πουθενά και ποτέ στον κόσμο. Είναι αυτό που λανσάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σας αξιολογήσω. Λέει, αλλά δεν πειράζει και να μην κάνετε, κάπου αλλού θα βρούμε να σας βολέψουμε. Έχετε μιλήσει για έργους δημόσιου υπαλλήλους, αυσοκολλητές κομμάτων εξουσίας. Οι οποίοι προσλαμβάνονται συνεχώς. Να είδαμε, ας πούμε, γιατί με ένα μ' αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Η μετακλητή της Νέας Δημοκρατίας είναι 3.347 τον Δεκέμβριο του 2022. Επί Τσίπρα ήταν 2.000 οι μετακλητοί. Στην παλιότερη κυβέρνηση ήταν 1.000 τόσοι οι μετακλητοί. Δηλαδή υπάρχει μια λογική εντός πολλών εισαγωγικών ότι θα πουλήσω εκδούλευση, θα πουλήσω εύνοια, θα πουλήσω παρανομία και θα αγοράσω ψήφους. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι η πορεία μας στη χώρα. Επειδή μιλάτε και στο μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο εδώ, στον όμιλο της Crete TV, θέλω λίγο να εστιάσουμε σε θέματα τα οποία αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, τις υποδομές. Ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όπως είναι το αεροδρόμιο Καστελίου, ένα σχεδιασμό για το ΒΟΑΚ που σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία υλοποιείται. Ναι, η ατζέντα της εθνικής δημιουργίας ποια είναι πάνω στην Κρήτη? Είμαι περιφερειακός σύμβουλος Αττικής επί 9 χρόνια εκπροσωπώντας το 3% των πολιτών της Αττικής. Έχουμε 3 συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση. Δεν είναι αυτοδιοίκηση. Τα χρήματα φεύγουν από την Κρήτη, η οποία παράγει πολλά χρήματα, δηλαδή η Κρήτη φορολογείται υπερβολικά, πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση, στους μανδαρίνους των Αθηνών και εκείνοι παίρνουν απόφαση να στείλουν κάτι υπό μορφή
δώρων και επιδομάτων, και αφού τους χτυπήσουν πολλές φορές την πόρτα και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι, δώστε κάτι, σας παρακαλούμε, δώστε κάτι. Ο Βόρειος, ο δικός άξονας, τον οποίο τον ακούω από μικρό παιδί, θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, εάν η αυτοδιοίκηση διαχειριζόταν τους πόρους της περιοχής και αν έπαιρνε αποφάσεις χωρίς την άδεια των Αθηνών. Η δημόσια διοίκηση, γι' αυτό σας είπα πριν, ότι το κράτος το ελληνικό είναι μη κυβερνήσιμο. Κάνει αργά. Συμφωνείτε με τις διαδικασίες ΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα? Βεβαίως. Είναι μία πρόοδος, διότι όταν μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας, ναι, μπαίνουν και άλλα κριτήρια. Διόδια στο ΒΟΑΚ. Διαφωνούμε με τα διόδια γενικώς. Γιατί τα διόδια τι κάνουν? Κάτι που φτιάχνεις για να το χρησιμοποιούν, ναι, σε εμποδίζουν να το χρησιμοποιήσεις. Ναι, όταν λέμε ότι μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας σε ένα έργο, κατ' επέκταση σε ένα οδικό δίκτυο, μιλάμε και για διόδια. Ναι, ο ιδιωτικός τομέας. Διαφωνείτε σε αυτό? Ναι, διαφωνώ. Διαφωνούμε για τα διόδια στους δρόμους. Δεν είναι χαζοί οι Γερμανοί που δεν έχουν διόδια. Ναι. Δεν είναι χαζοί οι Ελβετοί που αγοράζεις μια βινιέτα και κυκλοφορείς παντού, ας πούμε. Διότι τα διόδια εμποδίζουν τη χρήση κάποιου πράγματος που το έκανες για να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο περισσότεροι οδηγοί οδηγούν σε ένα καινούριο δρόμο, τόσο νωρίτερα γίνεται η απόσβεσή του, τόσο λιγότερο μολύνεται το περιβάλλον, διότι πηγαίνουν γρήγορα, ενώ αν πάνε από κάποιον άλλον δρόμο, ας πούμε, για να αποφύγουν τα διόδια, θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, τόσο λιγότερα ατυχήματα γίνεται, τόσο λιγότερο επιβαρύνει τη συγκοινωνία των άλλων οδικών αξιών. Δηλαδή, πρέπει να φτιάχνουμε δρόμους για να τους χρησιμοποιούν όλοι και για να είναι και πιο ευτυχισμένοι. Διότι αν δεν μπορείς γρήγορα να πας, ας πούμε, στο παιδί σου που μένει σε μια άλλη πόλη ή να πας να φας σε μια ταβέρνα κάπου παραπέρα. Μάλιστα. Οπότε, αεροδρόμιο Καστελίου, τότε οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι. Το ξεχνάμε αυτό. Ο σκοπός του κράτους είναι να έχει πολίτες ευτυχισμένους. Δεν μπορεί λοιπόν να τους βάζει συνέχεια εμπόδια στο να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Προς σωστή κατεύθυνση ο σχεδιασμός για το αεροδρόμιο Καστελίου πρέπει να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες το έργο στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αυτό το οποίο μας λέτε. Βεβαίως. Και κυρίως θα πρέπει, ξαναλέω, η αυτοδιοίκηση να είναι αυτοδιοίκηση. Τώρα είναι ετεροδιοίκηση. Η Ελλάδα χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση με το 5% των δημοσίων δαπανών. Στη Δανία το αντίστοιχο ποσό είναι 56%. Δηλαδή εκεί οι κάτοικοι αποφασίζουν, το κάνουν κάτι γρήγορα, ναι, το πληρώνουν, το απολαμβάνουν. Ιδιωτικοποιήσεις, ναι, και σε ποιους τομείς? Οπουδήποτε μπορεί ο ιδιώτης να προσφέρει καλύτερες, ναι, και φτηνότερες υπηρεσίες. Παράδειγμα. Παραδείγματα. Παράδειγμα. Πόσο κοστίζει στο κράτος ένας μαθητής γυμνασίου? 6.000 ευρώ το χρόνο περίπου. Πάρε γονιέ μια επιταγή 6.000 ευρώ, ναι, και πήγαινε εξαργύρως έδινε στο σχολείο της αρεσκίας σου. Αυτό θα ήταν μια έμεση αλλά ουσιαστική αξιολόγηση, γιατί κανένας γονιός δεν θα πήγαινε να πετάξει 6.000 ευρώ σε ένα σχολείο που εκπαίδευε τα παιδιά στη χρήση μολότοφ, ας πούμε, και στην επαναστατική γυμναστική. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει άμυλα ανάμεσα και στις δημόσιες δομές και στις ιδιωτικές. Και ένας εμπνευσμένος διευθυντής δημοτικού σχολείου ή γυμνασίου να μπορεί να προσλαμβάνει τους καθηγητές που είναι στην ίδια κουλτούρα και να μπορεί να φτιάξει ένα σχολείο πρότυπο στο οποίο να πηγαίνουν και να τον επιβραβεύουν οι γονείς καταθέτοντας την επιταγή λοιπόν, τους. Απευθυνόμενος εδώ στους πολίτες της Κρήτης, τι έχετε να τους πείτε, κύριε Τζίμερα? Έρχονται συνήθως οι πολιτικάντιδες και λένε εγώ για την Κρήτη θα κάνω, εγώ είμαι από το Βόλο. Θα σας πω λοιπόν αυτό που είπα στους Βολιώτες την πρώτη φορά το 12 όταν ζήτησα την ψήφο τους. Τους είπα ότι ένας συμμαθητής σας, ένας φίλος σας, ένας άνθρωπος που τον ξέρετε ζητάει την ψήφο και σας υπόσχεται ότι για την πόλη μας δεν θα κάνω τίποτα περισσότερο από ότι για το Ρέθυμνο, για την Κέρκυρα, για την Ξάνθη. Για να τελειώνουμε πια με το εμπόριο εύνοιας. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα σύγχρονο κράτος, να φτιάξει δομές, θεσμούς και εκεί μέσα όσοι είναι ικανοί να δουλέψουν, να πλουτίσουν, να τους μείνουν τα χρήματα στην τσέπη, να σταματήσει δηλαδή ο κρατισμός να έχει το μακρύ χέρι του στις τσέπες μας. Και οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν πολύ καλύτερα από τον χαρτογιακά της Αθήνας πώς θα αναπτυχθούν και πού θα επενδύσουν τους πόρους τους. Βρεθήκατε χθες στην Ανατολική Κρήτη, βρεθήκατε στην Ιεράπετρα. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μιλάτε στο Πολύκεντρο Νεολαίας στο Ηράκλειο και ακολουθεί μια περιοδία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στις 6.30 το απόγευμα. Αύριο, 6.30 το απόγευμα. Ναι, και δεν μιλάμε μόνο, συζητάμε με τους πολίτες. Γιατί αυτό είναι κάτι που οι πολιτικοί το έχουν ξεχάσει, η εθνική δημιουργία. Το έχει ως πάγια σχέση με τους πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Τζίμερε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.